Παραμείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε ήδη συνδεθεί, όπως βλέπετε, με τον πολιτικό συντάκτη του Σίγμα Live, Γιώργο Τάτη. Γιώργο, πρόκειται για ένα επεισόδιο που σημειώνεται λίγες ημέρες πριν από την επίσκεψη Ερντογάν μαζί με τον Μπαχτσελή στα κατεχόμενα. Ακριβώς. Πρέπει να πούμε ότι είναι μια πολύ μεγάλη, μια μεγάλη πρόκληση από την τουρκική ακτεωρό, η οποία άνοιξε πύρ κατά σκάφος της λιμενικής κυπριακής δημοκρατίας. Μιλώντας με κυβερνητικές πηγές, εκτιμούν ότι υπάρχει μια πολιτική ανάγνωση γύρω από αυτό. Δηλώνουν ότι δεν εξάγουν βεβαιασμένα συμπεράσματα. Πάντοτε προσπαθούν, όπως μας διαμηνύουν, να κατοχυρώνουν και να διασφαλίσουν τα κυριαρχικά δικαιώματα. Πώς σκοπεύει να αντιδράσει η κυπριακή κυβέρνηση, Γιώργο? Έχουμε πληροφορίες? Ξεκίνησαν ήδη επιστολές να γράφονται. Ήδη έχει γίνει επίσημο διάβημα στην ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου. Ενώ νότατες πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών μας πληροφορούν πως έχει γίνει ήδη και προφορικό διάβημα στα Ηνωμένα Έθνη, ενώ σήμερα θα παραδοθεί και γραπτός. Σίγουρα θα γίνουν διαβήματα στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στο Συμβούλιο Ασφαλείας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και κατά πάσα πιθανότητα και σε μεμονωμένες χώρες. Mm-hmm. Τώρα, υπάρχει μια προκαταρκτική ενημέρωση. Από εκεί και πέρα, αναμένουν τις εκθέσεις από την αστυνομία και να μαζευτεί όλο το υλικό και όλες τις πληροφορίες από τις υπηρεσίες της Δημοκρατίας. Ναι, και το περιστατικό, Γιώργο, συνέβη και σε μια περιοχή με ιδιαίτερη σημειολογία. Ακριβώς. Εκεί να δώσουμε και λίγο το πλαίσιο που υπάρχει σε αυτό. Εκεί η συγκεκριμένη περιοχή είναι ένα σύμπλεγμα κοινοτήτων με το μεγαλύτερο χωριό να είναι ο κάτω πύργος Τηλυρίας. Αριθμεί γύρω στους 1.500 κατοίκους. Υπάρχουν κάποια χωριά τριγύρω με πολύ μικρό αριθμό κατοίκων. Βρίσκεται βόρεια του νησιού και λίγο δυτικά προς την επαρχία Πάφου. Είναι στα σύνορα των επαρχιών, αλλά υπάγεται διοικητικά στη Λευκοσία. Στα ανατολικά η πλευρά είναι η κατεχόμενη. Ξεκινούν οι κατεχόμενες πλευρές, η κατεχόμενη πλευρά. Δυτικά υπάρχει μια περιοχή, ένας θύλακας, ο θύλακας των Κοκκίνων. Είναι επίσης κατεχόμενη και είναι πλήρως στρατικοποιημένη εν λόγω περιοχή. Είναι μια μικρή κουκίδα στο χάρτη, αν την δείτε. Εκεί έγιναν οι μάχες το 1963 με την Τουρκανταστία. Και να σκεφτούμε ότι τα κατοχικά στρατόπεδα στα δυτικά του χωριού τροφοδοτούνται από τα κατεχόμενα. Δηλαδή, περνούν μέσω από τις ελεύθερες περιοχές πολλές φορές για να τροφοδοτούν τη μορφή. Σε ευχαριστούμε. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ναι, το σκάφος του λιμενικού ήταν βόρεια. Ήταν βόρεια, δεν ήταν ούτε δυτικά ούτε ανατολικά. Ήταν ακριβώς ευθεία, στα 11 ναυτικά μίλια. Δηλαδή δεν ήταν καθόλου κοντά και η τουρκική ακτιωρός φέρεται να ήρθε από ανατολικά, δηλαδή από το χωριό Λιμνίτης και όχι από τον θύλακα. Κατανοητό. Μας έδωσες το περίγραμμα με απόλυτη σαφήνεια. Γιώργο Τάτη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες.